Καταρχάς θα ήθελα να απευθύνω χαιρετισμό στους εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη τη χώρα που στήριξαν τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης στις σημερινές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Τα αποτελέσματα των εκλογών επιβεβαιώνουν θετικές διεργασίες που κοιοφορούνται τρεις μόλις μήνες μετά από τις βουλευτικές εκλογές παρότι ο συσχετισμός εξακολουθεί να είναι πολύ αρνητικός μπορούμε να πούμε ότι σταθεροποιείται και ενισχύεται αργά αλλά σταθερά ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, του ταξικού της χαρακτήρα υπέρ των καπιταλιστικών συμφερόντων, συντελείται ορισμένος απεγκλωβισμός εργατικών λαϊκών δυνάμεων από τα διάφορα αστικά κόμματα, ανεβαίνει το κύρος και η εμπιστοσύνη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μεγαλώνει η μαχητική συμπόρευση με το ΚΚΕ σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτή η τάση εκφράστηκε σήμερα με τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης με το γαρίφαλο και στις 13 περιφέρειες της χώρας και σε 262 δήμους σε όλη την Ελλάδα. Με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, το ποσοστό της λαϊκής εισπύρωσης ε, πανελλαδικά, στις 13 δηλαδή περιφέρειες συνολικά... καταγράφεται πάνω από 10%... έναντι 6,86% που ήταν στις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές του 2019... και φυσικά του ποσοστού 7,69% που πήρε το ΚΚΕ... στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου. Ιδιαίτερη ξεχωριστή σημασία έχει το ποσοστό στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, στην περιφέρεια της Αττικής, που βρίσκεται στο 14%. Χαιρετίζουμε την εκλογή από τον πρώτο γύρο δημάρχου ξανά της Λαϊκής Εισπύρωσης μετά από χρόνια στην Ικαρία, στο Κόκκινο Νησί. Ξεχωριστά χαιρετίζουμε το πολύ ψηλό ποσοστό του Δημάρχου Πάτρας Κώστα Πελετίδη με πάνω από 41% παρά το βρώμικο πόλεμο που όπως ξέρουμε όλοι δέχτηκε από τις άλλες ε, δυνάμεις. Είναι πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια αρκετοί συνδυασμοί που στηρίζει το ΚΚΕ θα δώσουν τη μάχη στο δεύτερο γύρο την ερχόμενη Κυριακή όπως στην Πάτρα, την Πετρούπολη, την Κεσαριανή, το Χαϊδάρι, την Νίκη Άγιο Ιωάννη Ρέντι, τον Τύρναβο και αλλού ενώ σε αρκετούς άλλους δήμους οι υποψήφοι της λαϊκής εισπύρωσης συγκέντρωσαν πολύ ψηλά διψήφια ποσοστά. Την ερχόμενη Κυριακή στις 15 του μήνα πάμε και ψηφίζουμε για να ολοκληρώσουμε τη νίκη όλων αυτών των συνδυασμών της λαϊκής εισπύρωσης εκεί που πέρασαν στο δεύτερο γύρο. Εκεί που τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης δεν είναι στο δεύτερο γύρο, καλούμε τον ελληνικό λαό να στείλει μήνυμα καταδίκης με λευκό ή άκυρο των κομμάτων και των άλλων συνδυασμών, όπως και αν αυτά ονομάζονται, τα οποία κινούνται φυσικά στη γραμμή της στήριξης της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης, και υπηρετούν πιστά μέσα στους Δήμους και στις περιφέρειες ως μακρύ χέρι του αστικού κράτους και των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων για τη διασφάλιση των κερδών τους και όχι φυσικά για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι μεγαλώνουν οι ευθύνε μας να συμβάλλουμε πιο αποφασιστικά, στην ανασυγκρότηση, στη μαχητικότητα, τη μαζικότητα του εργατικού λαϊκού κινήματος, στην οργάνωση της καθημερινής πάλης των εργαζομένων, για να αποτρέψουμε χειρότερα μέτρα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από τη συνένεση που τις παρέχουν τα άλλα αστικά κόμματα, αλλά και από τις αντιλαϊκές τοπικές διοικήσεις σε δήμους και περιφέρειες για να είμαστε δίπλα σε κάθε λαϊκό πρόβλημα παντού να διεκδικήσουμε ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Σε αυτή την υπόθεση το ΚΚΕ μαζί με πολύ περισσότερους πλέον εκλεγμένους μας στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους Δήμους και στις περιφέρειες, στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλή δύναμη και υγεία σε όλους.